Την σταθερή του άποψη πως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης πρέπει να λάβει αντισταθμιστικά ωφέλη από την διέλευση του αγωγού ΤΑΠ από την περιφέρεια, τονίζει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γιώργος Παυλίδης. Ο ίδιος προσθέτει πως δεν είναι δυνατόν η περιοχή που θα φιλοξενήσει τον αγωγό να μην ωφελείται ούτε κατελάχιστον και άλλες περιοχές της χώρας νοτιότερα να απολαμβάνουν φθηνό φυσικό αέριο. Ο αγωγός ΤΑΠ διασχίζει οριζόντια την περιφέρεια. Εμείς υποστηρίζουμε την εθνική στρατηγική διέλευση των αγωγών. Όμως, πουθενά στον κόσμο αυτοί οι αγωγοί δεν διέρχονται αζημίως. Και αν μεν το κράτος, το κεντρικό και η δική κυβέρνηση θέλει και αυτήν να διέρχεται αζημίως ή ενδεχομένως κάποιες άλλες περιφέρειες, από τη δική μας την πλευρά δεν το επιθυμούμε, δεν το θέλουμε έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ περήφανοι εντός εισαγωγικών για τον λόγο ότι είμαστε ενεργειακός κόμβος, αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ούτε μία κατοικία να μην έχει φυσικό αέριο οικιακής χρήσης. Να πληρώνουμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ φόρους για το πετρέλαιο θέρμανσης που συγκριτικά με τους προνομιούχους που έχουν φυσικό αέριο, μικρότερο χειμώνα και πολύ ψηλότερες θερμοκρασίες από εμάς, έχουν το 1/4 του χειμώνα και θερμοκρασίες πολύ ψηλότερες, να φέρουμε στην Αττική και όχι μόνο, να πληρώνουμε κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια, όπως είπα, ευρώ ως φόρους, κατά τρόπο που παραβιάζονται και συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των πολιτών. Οι πολίτες πρέπει να πληρώνουν τους ίδιους φόρους. Όχι αυτοί οι οποίοι έχουν πιο δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, όπως στην προκειμένη περίπτωση είναι οι βαροί χειμώνες της περιοχής μας, να τιμωρούνται από πάνω. Ζητάμε λοιπόν πρώτον να υπάρχουν αναμονές 6 τον αριθμό στο μήκος της διέλευσης του ΤΑΠ. Και νομίζω ότι αυτό η εταιρεία μπορεί να το ικανοποιήσει εύκολα και πρέπει να το κάνει και για λόγους καλής θέλησης, ανεξάρτητα από το τι είπα στην κυβέρνηση. Το δεύτερο, να υπάρχει μια ανταπόδοση απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, απέναντι στην περιφέρεια και αν θέλετε στα όρια και της κοινωνικής ευθύνης. Αλλά αυτό να είναι σαφές, γιατί έτσι θα αποκατασταθεί και το δίκαιο. Δεν αρκεί, και το τονίζω, δεν αρκεί σε καμιά περίπτωση να καταβληθούν μόνο οι απαλωτριώσεις, έστω και αν είναι πουσιοπάροχες για τις απαλωτριώσεις. Χρειάζεται κάτι παραπέρα. Ο αναπτυξιακός μας χώρος, ο γεωγραφικός μας χώρος διαιρείται από τη διέλευση των αγωγών. Και δεν είναι ένας αγωγός, ήταν ο Δέσφα νωρίτερα, που και εκεί θα πρέπει να γίνουν οι ανάλογες κινήσεις. Τώρα είναι ο ΤΑΠ, αύριο μεθαύριο θα είναι κάποιοι άλλοι. Επιτέλους, σε αυτή την περιοχή να μάθουμε να διεκδικούμε. Όχι να μας κάνουν χάρες. Να διεκδικούμε και να πάρουμε αυτά που μας αντιστοιχούν. Και αυτά που μας αντιστοιχούν θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Στη δε κυβέρνηση πρέπει να πω, απευθύνοντας και ένα μήνυμα προς τα εκεί, ότι πρέπει να αποκαταστήσει την αδικία των ψηλών φόρων που πληρώνουμε για να θερμανθούμε χωρίς να έχουμε φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τον κύριο Παυλίδη, η τοπική κοινωνία θέλει να αξιοποιήσει όλα τα ωφέλη που φέρνει στην περιοχή μας ο αγωγός. Άλλωστε, αυτό είχε επισημάνει προσωπικά ο Περιφερειάρχης κύριος Παυλίδης στον πρέσβη του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα, Ραχμάν Μουσταφάγεφ, κατά την επίσκεψη του δεύτερου στην περιοχή μας τον Οκτώβριο του 2014. Λίγους μήνες μετά, ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με την ηγεσία του τότε Υπουργείου Περιβάλλοντος, από την οποία ζήτησε δημιουργία σημείων λήψης φυσικού αερίου, αλλά και εταιρεία παροχής αερίου.